γιατί κάνετε πως είσαστε, ελπίζουμε να είσαστε όλοι και όλες καλά. Έχω εδώ ετοιμαστεί και τώρα έρχεται η σειρά του Αλέξανδρου να πάω να τον ντύσω, γιατί θα πάμε μια βόλτα στα IKEA. Έχουμε κάποιες αλλαγές να κάνουμε στο δωμάτιο του Αλέξανδρου και πρέπει να βρω και ένα επιπλάκι για το μπάνιο και επιτέλους να τελειώσω το μπάνιο, γιατί θέλω να σας κάνω και ένα bathroom tour που σας έχω τάξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ένα δωμάτιο που θα τελειώνω θα σας τα δείχνω σιγά σιγά, γιατί με ρωτάτε πότε θα δείτε το σπίτι που ανακαινίστηκε. Και δεν είναι όλα τα δωμάτια ακόμα έτοιμα. Μου λείπουν κάποια μικροέπιπλα, ίσως κάτι να κρεμάσω στον τοίχο, έτσι τέτοια διάφορα πράγματα. Και εδώ έχω ντυθεί, έχω βάλει του κανάκι ένα t-shirt εδώ, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Το mom jean μου, θα βάλω και τα sneakers μου και ζώνη, γιατί επιβάλλεται. Μείον 10 κιλά δεν μου κάνει κανένα παντελόνι και πρέπει να πάω να βρω παντελόνια οπωσδήποτε. Τις επόμενες ημέρες τουλάχιστον, δεν έχω παντελόνι normal και δεν μου αρέσει να φοράω ζώνη στα παντελόνια μου, δεν ξέρω γιατί. Οπότε σας παίρνουμε μαζί στα IKEA, μετά θα γυρίσουμε να σας δείξουμε τι πήραμε και από τα IKEA. Να σας πω και τι θα κάνουμε έτσι πάνω κάτω στο δωμάτιο του Αλέξανδρου. Πίσω είδατε και τα χαλιά, τα οποία τα ζήτησα να μου έρθουνε, γιατί πρέπει τώρα τις επόμενες ημέρες να στρώσω. Έχει αρχίσει το πάταμα και παγώνει επικίνδυνα και ο Αλέξανδρος δεν κρατάει στα πόδια του κάλτσα για κάλτσα. Δεν ξέρω αν και τα δικά σας τα παιδάκια το κάνουν αυτό, αλλά ο Αλέξανδρος πάντα 2-3 λεπτάκια πριν κοιμηθεί, πριν φτάσουμε εκεί που είναι να φτάσουμε, κοιμάται. Δεν είναι απίστευτο, πρέπει εγώ τώρα να περιμένω, θα απαντήσω σε ένα email που μου ήρθε και όλα καλά. Σε αυτό το πράγμα, εδώ εγώ με το ζόρι δεν μπορούσα να το σηκώσω. Προσπαθεί να σηκώσει ένα έπιπλο που πήραμε για το μπάνιο. Λοιπόν, θα φέρω εδώ τώρα να σας δείξω τι πήρα από IKEA, γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχουν δεξί και αριστερά. Να, το καπάκι από τον κάδο για τα σκουπίδια μας. Μισό λεπτό να φέρω, να σας δείξω τι πήραμε. Θα ξεκινήσω με το αγαπημένο του Αλέξανδρου. Νομίζω ότι μεγαλώνω τον νεότερο Άκη Πετρετζίκη στο σπίτι μου. Του αρέσουν όλα τα κουζινικά σχέδια. Ορίστε, έλα, πάρε το. Πήρε αυτή τη φόρμα για τη φανουρόπιτα. Γιατί τη φτιάχνω πάρα πολύ συχνά και νομίζω ότι αυτή η φόρμα θα με βολέψει πολύ. Πήρε αυτό το καλάθι που το θέλω για το μπάνιο. Οπότε δεν θα σας πω τι θα το πάμε, θα σας δείξω. Το επόμενο βίντεο λογικά θα είναι ένα bathroom tour. Πήρε αυτό εδώ πέρα το καλάθι για τα απορρίμματα, αλλά δεν έχω κατασταλάξει ακόμα που θα το έχω. Γιατί έχω ξεκινήσει από τότε που είχαμε. Μην τα παίρνεις όλα, θέλω να τα δείξω το κορίτσια. Κάτσε λίγο να τα δείξω. Πήρα και αυτή εδώ τη φόρμα και αυτό εδώ πέρα το τσέρκι, τσέρκι δεν λέγεται αυτό νομίζω. Γιατί θα με βολέψει σίγουρα περισσότερο εδώ πέρα, φεύγει και ο πάτος. Οπότε μου είχε χαλάσει και η φόρμα για το κέικ. Ήταν ευκαιρία να πάρω μία. Τώρα σας τα δείχνω λίγο γρήγορα, γιατί τα κουζινικά σχέδια εμφανίζονται πάντα. Λοιπόν, όταν πιάσανε οι μεγάλες φωτιές το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα, είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ, είχα πέσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Δεν, επειδή ξέρετε ότι είμαι άνθρωπος πολύ του βουνού και τρελαίνω να πηγαίνω στα δάση, να χάνομαι μέσα στα έλατα, στα πεύκα και αυτά, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά τους πιο χειμερινούς μήνες, που υπάρχει και μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και μυρίζουν τα δέντρα πάρα πολύ όμορφα. Και πέρα από το ότι έχω γραφτεί σε κάποιες σελίδες και περιμένω να δω αν θα γίνει η αναδάσωση, γιατί έχω διαβάσει πάρα πολλά για αυτή την ιστορία, τέλος πάντων να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ. Και το μοναδικό που μπορώ να κάνω στην παρούσα φάση, και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, μήπως και έστω άλλη μία ξεκινήσει μαζί με μένα,
λέω ότι με κάποιον τρόπο πρέπει στο παιδί μου να αφήσω ένα καλύτερο αύριο. Η κληρονομιά του παιδιού μου. Θεωρώ ότι πλέον με αυτά που ζούμε, πανδημίες, καταστροφές, το ένα το άλλο, νομίζω ότι η σπουδαιότερη κληρονομιά που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές είναι ένα καλύτερο περιβάλλον, ένα καλύτερο αύριο. Και προσπαθούμε στο σπίτι από τότε να κάνουμε ανακύκλωση όχι στο 99,9%, στο 100%. Τι κάνεις τώρα εκεί? Και αυτό σου αρέσει τώρα? Τέλος πάντων, και έχω πάρει έναν κάδο, τον οποίο τον έχω βάλει εδώ. Τώρα πήρα αυτόν, μήπως να δω τι θα με βολέψει, τι, γιατί θέλω να αλλάξω και στο μπάνιο τον κάδο. Και θα δω τέλος πάντων τι θα με βολέψει, σε ποιο σημείο. Και έχω ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά ανακύκλωση. Και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ υπερήφανη για τον εαυτό μου. Πάντα έκανα ανακύκλωση, αλλά έκανα στα πιο βασικά πράγματα. Δηλαδή στα σαμπουάν μου, στα πιο μεγάλα. Τώρα που το πήρα πιο ζεστά το θέμα και έχω τώρα περίπου δύο μήνες έχω που κάνω ανακύκλωση. Τι είναι? Δεν μπορώ να σηκωθώ. Δες εσύ τι θέλεις εκεί. Και κάνω ανακύκλωση πολύ έτσι δυνατά. Έχω πάθει σοκ με τον όγκο των προϊόντων και πραγμάτων που πηγαίνουν στην ανακύκλωση. Είναι πολύ περισσότερα από τα απλά απορρίμματα. Και έχω σοκαριστεί, πραγματικά σας το λέω, έχω σοκαριστεί, γιατί εκεί που έβγαζα 1 με 2 φορές την εβδομάδα ανακύκλωση πριν, τώρα βγάζω κάθε μέρα μαζί με τα απλά τα σκουπίδια, πηγαίνω και τα πράγματα στην ανακύκλωση. Και ήθελα έτσι να σας το πω, μήπως κάποια από εσάς θέλει να ξεκινήσει ανακύκλωση. Πραγματικά σας το λέω, αν ξεκινήσετε να κάνετε ανακύκλωση και δείτε τον όγκο των σκουπιδιών που πηγαίνει στην ανακύκλωση. Εγώ, παρόλο που έχουν περάσει 2 μήνες περίπου, κάθε φορά που πηγαίνω στον κάδο και πετάω τα προϊόντα ανακύκλωσης, νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Γιατί νιώθω ότι κάνω κάτι. Τώρα θα μου πεις, εσύ η μία, ναι, εγώ η μία και εσύ η μία. Βέβαια λένε ότι σε κάθε οικογένεια πρέπει έστω ένας να κάνει ανακύκλωση. Τέλος πάντων, εγώ θα προσπαθήσω με τον τρόπο μου να αφήσω το όσο γίνεται λιγότερο αποτύπωμα στη φύση. Έχουμε, εννοείται, σταματήστε πλαστικά καλαμάκια και όλα αυτά. Προσπαθώ να βρω βέβαια λύση με τον Αλέξανδρο τι θα γίνει με τα πλαστικά καλαμάκια, γιατί με τα χάρτινα δεν τον βολεύει καθόλου. Έχω πάρει κάποια σιδερένια, αλλά χτυπάει τα δόντια του. Έχω πάρει κάποια ξύλινα, είναι πάρα πολύ χοντρή τρύπα, πνίγεται. Έχουμε ένα θέμα με αυτό, αλλά θα το βρούμε που θα πάει, θα το βρούμε. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι ήθελα να σας πω ότι πήρα μπαταρίες επαναφορτιζόμενες, γιατί έτσι πρέπει. Τώρα πήρα και τις αλφα-αλφα και τις 3α, τις χρειαζόμαστε τις μπαταρίες, δυστυχώς, και για τα παιχνίδια του Αλέξανδρου και για μας στην καθημερινότητά μας, ορίστε. Να τες, έχουν και πάρα πολύ ωραίο χρώμα, δείτε τι όμορφο χρώμα έχουν. Και μαζί με αυτό πήρα, έχω άλλο ένα, αλλά πήρα για να έχουμε και το μηχανηματάκι, το οποίο φορτίζει τις μπαταρίες. Φορτίζει και τις 2, και τις 3α και τις 2α. Πάρα πολύ ωραίο, και αυτό είναι στο ίδιο χρώμα και είναι πολύ όμορφο χρώμα, δείτε το, πολύ μου αρέσει. Και δεν τα έχει και πάρα πολύ ακριβά το μηχανηματάκι, νομίζω ότι είχε 4 ευρώ και... Εντάξει, οι επαναφορτιζόμενες είναι σίγουρα λίγο πιο ακριβές από τις απλές, αλλά σκεφτείτε και ότι στο περιβάλλον θα κάνετε καλό, αλλά και θα γλιτώσετε χρήματα από την τσέπη σας, γιατί σίγουρα και έχει λιγότερο ρεύμα να τις φορτίσεις από το να αγοράσεις. Και μιας και ήρθαν τα χαλιά, συνειδητοποίησα, θυμήθηκα ότι το χαλί της κουζίνας μας έχει χαλάσει. Και έχει κολλήσει πάνω μια τσίχλα που κάποια από τα νύψια μου έκανε τη δουλειά αυτή. Πήγε να το πετάξει και έφυγε πάνω στο χαλί και έχει κολλήσει και δεν φεύγει με τίποτα η τσίχλα. Αλλά το συγκεκριμένο χαλί κάτι έχει πάθει, δεν ξέρω τι έχει πάθει, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου. Και από κάτω δημιουργείται μια πούδρα. Οπότε πρέπει να φύγει αυτό το χαλί. Περίμενε, αγάπη μου. Και πήρα αυτό εδώ. Θα σας το δείξω σε λίγο ανοιχτό. Θέλω λίγο να σκουπίσω και να σουγκαρίσω την κουζίνα για να μπορέσω να το τοποθετήσω. Αλλά επειδή. Περίμενε τώρα. Α. Τι θέλεις εσύ τώρα, εσύ θες τα πάντα. Επειδή αυτό το χαλί δεν είναι από αυτά τα χαλιά που έχουν από κάτω. Εγώ αυτό το χαλί το θέλω για να προστατέψω τα πλακάκια της κουζίνας στην κουζίνα. Τι είναι, αγάπη μου. Τι θέλεις. Αυτό. Έλα, ορίστε. Επειδή αυτό δεν έχει την ειδική επένδυση από κάτω για να μην γλιστράς, πήρα και αυτό εδώ, το οποίο το βάζεις και δεν γλιστράει, δεν κουνιέται, δεν πάει πουθενά, γιατί το είχε το ίδιο πρόβλημα η αδερφή μου στην κουζίνα της και το θυμήθηκα και πήρα ένα, να το βάλω από κάτω. Τι είναι, καρδιά μου, το κουτί? Τι θέλεις? Δεν είσαι σίγουρος? Αυτό.
Θέλει τα πάντα τώρα. Είναι στη φάση που θέλει τα πάντα. Λοιπόν. Τι θες, ψυχή μου. Αυτό. Τι. Αυτό. Αυτό ήταν. Λοιπόν, και πήρα και ένα, δύο, τρεις, τέσσερις πετσετούλες από αυτές εδώ. Τις οποίες έχει νομίζω 1,5 ευρώ. Είναι πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Σας είχα πει ότι είχα ξαναπάρει, αλλά είχα πάρει μόνο 1-2, δεν θυμάμαι. Γιατί δεν ήμουν και πάρα πολύ σίγουρη. Επειδή τις αλλάζω τις πετσέτες του μπάνιου καθημερινά, πρέπει να έχω γιατί δεν μου φτάνουν. Και πέρα από αυτό πήρα. Βασικά ήθελα να πάρω άλλες 2, αλλά πήρα άλλες 2 γιατί θέλω. Αν ποτέ δώσει και έρθει κανείς επισκέπτης στο σπίτι μας, να έχει ο κάθε επισκέπτης την πετσετούλα του, δηλαδή να έχω μπόλι και σε ένα καλαθάκι δίπλα, για να μπορεί να χρησιμοποιεί ο καθένας τη δική του. Και επίσης πήρα αυτά εδώ πέρα τα βέτεξάκια, τα οποία είναι μαγιούς βασίλειδες. Δεν είναι πάρα πολύ χαριτωμένα. Πήρα 4 να βγάλω το Νοέμβρη, που το Νοέμβρη πρώτο Θεός θα στολίσω εγώ 1η Νοέμβρη. Και μετά από Δεκέμβρη θα ξαναπάω τις φίλες στα IKEA και θα ξαναπάρω. Ελπίζω να με βολέψουν κιόλας, είναι λίγο πιο μικρά από ό,τι εγώ θέλω. Εν τω μεταξύ μου είχε πει μια κοπέλα ότι παίρνει τα βετέξ και τα βάζει στο πλυντήριο πιάτων και βγαίνουν σαν καινούρια. Το δοκίμασα 2 φορές, αλλά σε μένα δεν έπιασε. Δεν ξέρω γιατί. Και όπως σας είπα στην αρχή, έχουμε και κάποιες αλλαγές στο δωμάτιο του Αλέξανδρου, όπου του έχουμε πάρει κρεβάτι. Αλέξανδρε! Έλα εδώ. Έλα εδώ να σου το πει. Έλα εδώ. Έλα εδώ, έχεις γίνει χάλια. Έλα εδώ. Κοίτα πώς έχουν γίνει τα χέρια σου. Έχεις γίνει κόκκινος και όλο που γρατζουνίστηκες. Και όπως σας είπα στην αρχή του βίντεο, έχουμε κάποιες αλλαγές στο σπίτι. Πέρα του ότι τώρα τελείωσα με το μπάνιο. Τέλος, δεν έχω τίποτα άλλο να πάρω ακόμα για το μπάνιο. Έχω τελειώσει εντελώς. Έχουμε να κάνουμε και κάποια αλλαγή στο δωμάτιο του Αλέξανδρου. Θα σας τη δείξω μέσα στους επόμενους μήνες λογικά, γιατί σε καμιά δεκαριά μέρες περιμένουμε το έπιπλο να μας έρθει και να το τελειοποιήσουμε τέλος πάντων. Δεν ανοίγει αυτό, δεν ανοίγει. Και τέλος πάντων του πήρε και αυτό εδώ πέρα το σεντόνι, όπου μου είπε η φίλη μου η Ανθή ότι πήρε στην κόρη της και της είχε βγει πάρα πολύ καλό, αλλά δεν πήραμε το ίδιο. Εγώ πήγα με την προοπτική να πάρω ένα το οποίο ήταν και πολύ οικονομικό και πολύ καλό, όπως μου είπε εκείνη. Αλλά κάπου μπερδεύτηκα στην τιμή, δεν ξέρω, εν τέλει το πλήρωσα 15 ευρώ το σεντόνι. Και έχω παραγγείλει και κάποια άλλα πράγματα για το δωμάτιο του Αλέξανδρου από H&M Home. Και έχω πάρει και από εκεί ένα σεντόνι το οποίο είχε νομίζω 17 ευρώ. Αλλά επειδή μου άρεσε πολύ και ταιριάζε με το παπλωματάκι. Τι είναι αγάπη μου. Και ταιριάζε με το παπλωματάκι του. Θα ψάχνω τα πράγματα σε όλο το σπίτι τώρα. Του το πήρε αυτό από H&M. Τι είναι αγάπη μου, τι θέλεις, αυτό. Και εκεί στα H&M τέλος πάντων είχα βρει ένα άλλο πάλι έτσι σεντονάκι με λάστιχο, γιατί με βολεύουν για του Αλέξανδρου το κρεβάτι με τα λάστιχα. Έτσι σεντόνι με λάστιχο. Είπα να μην το πάρω γιατί μου είπε η φίλη μου ότι υπάρχουν στα IKEA ίδια πολύ πιο οικονομικά. Και πήγα και κάπου μπερδεύτηκα στην τιμή, ενώ είδα την τιμή που μου είπε φίλη μου, κάπου το έχασα και το πλήρωσα τελικά 15 ευρώ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το είδα μετά κατόπιν εορτής. Αυτά πήρα. Θα σας αφήνω τώρα να πάω να συναρμολογήσω το έπιπλο για το μπάνιο, να τελειώσουμε επιτέλους με το μπάνιο, για να είναι το επόμενο βίντεο ένα bathroom tour. Θέλω να πιστεύω. Βασικά πρώτα θα σκουπίσω και θα σκουγκαρίσω, γιατί θέλω να δω το χαλί αυτό, να σας το δείξω και ανοιχτό, γιατί εγώ το είδα εκεί και τρελάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχα πάρει μέτρα όπως καταλαβαίνετε εδώ πέρα. Το παλιό μας το χαλάκι πήγαινε μέχρι εκεί, στην άκρη, στη γωνία. Αλλά δεν. Όχι, παιδιά. Δεν κατάφερα. Νόμιζα ότι είναι πιο στενή η κουζίνα. Αλλά όχι, δεν είναι πιο στενή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Δείτε το. Τι όμορφο χαλάκι που είναι. Βάλα και την αντιολισθητική επιφάνεια από κάτω. Το ψέκασα για αρχή λίγο με αυτό το σπρέι που έχω που ψεκάζω τα ρούχα για να. Και τα μικρόβια και αυτά τέλος πάντων, για να μην το κλείνω τώρα. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο, παρόλο που μου βγήκε έτσι λίγο κοντούλι. Τέλος πάντων δεν πειράζει, θα δω πως το φέρω στη μέση ίσως. Τέλος πάντων θα δω πως το κάνω. Και εδώ πέρα είναι το καλαθάκι που σας έλεγα.
που βάζω τα ανακύκλωση, στο οποίο κάπου πρέπει να βρεθεί μια άκρη να το βάλω, γιατί δεν μου αρέσει να φαίνεται έτσι, προς το παρόν το έχω εκεί, αλλά κάπου θα βρεθεί μια λύση. Έχει απογευματιάσει, βασικά έχει βραδιάσει έξω, τώρα νυχτούν και πολύ νωρίς, έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε αυτό το mood. Και θυμήθηκα ότι είχα άλλη μια τσάντα με πράγματα από εκεί, τα οποία δεν σας έδειξα το πρωί. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα ένα μαξιλάρι που πήρα για τις αλλαγές που θα κάνουμε στο δωμάτιο του Αλέξανδρου. Πήρα αυτή εδώ την παπλωματοθήκη. Να οι άλλες οι πετσέτες που έλεγα ότι θυμάμαι σαν να είχα πάρει κι άλλοι, ορίστε νάτες. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα αγαπημένα μου ρολάκια κανέλας που τα λατρεύω. Χαρτοπετσέτες, αυτές εδώ πέρα τα κάνω τραπέζι που μου αρέσουν πολύ. Και άλλες μπαταρίες. Ένα πινέλο ζαχαροπλαστικής και πήρα και αυτές εδώ τις πετσέτες. Είναι πετσέτες φαγητού αντί για χαρτοπετσέτες δηλαδή. Και πήρα αυτές εδώ πέρα οι οποίες μου αρέσανε. Μου αρέσει πολύ έτσι το σχεδιάκι. Είναι κομψό και ωραίο. Πήρα 2 εξάδες να έχω. Άμα κάνω κανένα τραπέζι για τα Χριστούγεννα, ίσως δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτά είναι τα υπόλοιπα που δεν σας έδειξα. Είναι κάποιες μέρες μετά από το τελευταίο πλάνο που σας παρακολουθήσατε. Απλά είπα να το αφήσω αυτό το vlog ανοιχτό γιατί ήθελα να σας μιλήσω για τη σκούπα, την οποία την έδειξα σε κάποιες ιστορίες στο Instagram και έγινε χαμός από ερωτήσεις. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ πέρα η σκούπα από Xiaomi. Είναι η ίδια μάρκα με τη ρομποτική μου τη σκούπα. Και σας έχω αφήσει μέσα και τα σκουπίδια για να δείτε μέσα σε 3 μέρες περίπου πώς έχει μαζέψει. Λοιπόν. Θα σας πω λίγα και καλά για την ώρα, γιατί την έχω μόνο 3-4 μερούλες, δεν την έχω παραπάνω. Είναι σήμερα Τετάρτη και την πήρα Σάββατο, okay. 4 μέρες περίπου. Και θα σας πω έτσι λίγα πράγματα, επειδή πάρα πολλές με ρωτήσατε και ποια είναι. Εγώ πήρα τη Xiaomi το μεγαλύτερο μοντέλο, όχι το μικρό. Και μέχρι στιγμής είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Ήθελα μία σκούπα, τη χρησιμοποιώ και τη ρομπότικη τη σκούπα ακόμα, δεν το συζητώ. Απλά επειδή ο Αλέξανδρος θα κρατήσει ένα μπισκοτάκι, θα κρατήσει το φαγητό του κάτι και θα πέσουν πράγματα, ήθελα μία καλή σκούπα, η οποία να ρουφάει καλά και να μην έχει καλώδιο. Να μην έχει καλώδιο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχει καλώδιο. Οπότε μπορώ να την βγάζω εύκολα, να την παίρνω και να πηγαίνω μέσα να σκουπίζω. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ να δείτε. Γενικότερα ρουφάει πάρα πολύ καλά, είναι δυνατή. Θα σας πω αυτά που ξέρω μέχρι στιγμής. Λοιπόν, έχει το Echo, το οποίο κρατάει μέχρι και μία ώρα συνεχόμενου σκουπίσματος και δείτε λίγο, δεν κάνει και πάρα πολύ φασαρία και γενικότερα ρουφάει πράγματα και έτσι, δηλαδή όταν έχει πέσει κάτι κάτω τα βλέπω ότι φεύγουν. Μετά έχει εδώ πέρα, όπα, μισό λεπτάκι, έχει το αυτόματο, το οποίο καταλαβαίνει μόνο του αν σκουπίζεις χαλί, αν σκουπίζεις πάτωμα, τον καναπέ, οτιδήποτε σκουπίζεις, και ρυθμίζει μόνο του το πόσο πρέπει να ρουφήξει ή όχι. Και υπάρχει μετά και το turbo, εδώ πέρα γίνεται χαμός, σηκώνει τα χαλιά. Και το καλό με αυτή τη σκούπα, καθίστε να το βάλω εγώ στο χαμηλό για να μην κάνει πολύ φασαρία, μπορείς να πατάς και την κλειδαριά, όσο το έχεις ανοιχτό πατάς την κλειδαριά και μετά το αφήνεις και συνεχίζει, βλέπετε, για να μην πάτα συνέχεια το κουμπί, κλειδώνει και σκουπίζει. Είναι και πάρα πολύ εύχρηστη. Δείτε εδώ πέρα, γίνεται και έτσι επίπεδο που μπορείς να σκουπίσεις και κάτω από κρεβάτια και τέτοια. Λοιπόν, δεν ξέρω, μέχρι στιγμής είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, ανοίγει εύκολο ο κάδος εδώ πέρα και αδειάζει, μπαμ μπαμ, δεν χρειάζεται πολλά πολλά. Απλά χρειάζεται να έχεις κάπου ένα χώρο, μια βάση, για να βάλεις τη βάση στον τοίχο ας πούμε και να την ακουμπάς έτσι πάνω και να φορτίζει. Μέχρι στιγμής είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Αυτό θα σας γράψω και ποιο μοντέλο είναι από κάτω στην περιγραφή αν θέλετε έτσι να ρίξετε μια ματιά. Αλλά επειδή είδα ότι ενδιαφέρεστε πάρα πολλές για τέτοια σκούπα, η οποία να είναι stick και να μην έχει καλώδιο, είπα να σας πω εδώ πέρα έτσι λίγα πράγματα. Ξέχασα να σας πω για τη σκούπα ότι φεύγει εδώ πέρα ο σωλήνας, γίνεται σκουπάκι και έχει και άλλα εξαρτήματα μπροστά. Δηλαδή έχει εξαρτήματα με βουρτσάκι, έχει και πιο λεπτές γεγονίες και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, αν σας ενδιαφέρει, μπείτε να την γκουγκλάρετε, σας γράφω από κάτω το μοντέλο. Και ό,τι θέλετε το βλέπετε εσείς. Και αφού περίμενα αυτές τις μέρες να έρθει η σκούπα, πέρα από ότι περίμενα να έρθει η σκούπα για να σας τη δείξω, μου ήρθαν και κάποια πράγματα πολύ fantastic που θέλω να σας δείξω. Λοιπόν, μου ήρθε αυτή εδώ πέρα η σειρά από αυτή εδώ την εταιρεία, τα οποία ήθελα πάρα πολύ να τα δοκιμάσω, γιατί βλέπω μια Instagrammer η οποία μας έδειξε το πριν και το μετά και τρελάθηκα για αυτή εδώ τη μάσκα. Και επειδή πήρα τη μάσκα, λέω ας πάρω και το σαμπουάν και το μαλακτικό. Έχει μέσα αβοκάντο και καρύδα.
Να τα περιέχουν μέσα. Αυτά εδώ. Είδα τεράστια διαφορά στα μαλλιά της και πραγματικά τρελάθηκα. Γιατί επειδή ξέρετε ότι τα προσέχω τα μαλλιά μου, λέω ας τα πάρω κι εγώ. Επίσης, ξέχασα να σας πω ότι πήρα από τη σειρά αυτή με τα μαλλιά που σας έδειξε και αυτές εδώ τις βιταμίνες. Είχα βάλει στην άκρη για να τις δοκιμάσω και τώρα το θυμήθηκα. Η οποία σου λέει ότι προσφέρει λάμψη, βοηθάει να μην σπάνε τα μαλλιά, γενικότερα τα περιποιείται. Και θέλω να σας πω ότι έχει μέσα ψευδάργυρο, έχει σελήνιο, έχει βιοτίνη, έχει βιταμίνη Α. B5, B6, B12, έχει πάρα πολλά. Είναι σε σχήμα καρδούλας και τώρα που τους άνοιξα και τις μύρισα, μυρίζουν και πάρα πολύ ωραία. Και θα δοκιμάσω την πρώτη εδώ μπροστά σας, να σας πω τη γνώμη μου. Να δούμε τι γεύση έχει. Και πώς την καταπίνει σε αυτή. Ζολεδάκι, σε ζολεδάκι. Α. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη γεύση, έτσι λίγο θυμίζει φραουλίτσα ίσως. Αλλά έχει κάτι σημαντικό, είναι για 30 ημέρες. Έχει 60 κάψουλες, άρα είναι για 2 την ημέρα. Εγώ νομίζω ότι είναι μία. Εγώ θα πίνω μία την ημέρα, να μου κρατήσει για 2 μήνες. Και να δούμε αν θα δούμε και διαφορά. Από το επόμενο λούσιμο θα ξεκινήσω να χρησιμοποιώ και αυτά και αν δω μεγάλη διαφορά με τη μάσκα, ακολουθήστε με στο Instagram για να μπείτε να σας πω και κατευθείαν τη γνώμη μου. Και στα επόμενα βίντεο θα σας πω και εδώ, γιατί δεν ξέρω παιδιά, εγώ αυτό που είδαμε στη συγκεκριμένη Instagrammer που την ακολουθώ εδώ και κάμποσο καιρό, έπαθα πλάκα, γιατί πραγματικά μας έδειξε το πριν και το μετά και ήταν άλλα μαλλιά, πραγματικά άλλα μαλλιά. Και επίσης άλλο ένα προϊόν το οποίο έχω δοκιμάσει σε travel size προϊόν, είναι από αυτή την εταιρεία που μάλλον προφέρεται Wii, δεν ξέρω, είναι ένα Levine προϊόν. Και όταν το, είχα δοκιμάσει εκείνο το travel size, είχα ξετρελαθεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί ψεκάζεις όταν βγαίνεις από το μπάνιο και μετά χτενίζεις τα μαλλιά σου πανεύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Και πήρα και αυτή εδώ πέρα τη σειρά για μαλλιά. Γενικότερα προσπαθώ να παίρνω έτσι καλές σειρές για τα μαλλιά γιατί ξέρετε ότι τα αγαπώ και τα προσέχω πολύ. Σαμπουάν, μάσκα και Leave-in Mist. Το οποίο θέλω πάρα πολύ να το ανοίξω και αυτό να το μυρίσω, αλλά θέλω να χρησιμοποιήσω πρώτα αυτή τη σειρά και μετά να ανοίξω αυτή. Τι άλλο πήρα από Look Fantastic. Πήρα Beauty Blender, αυτό εδώ πέρα το Beauty Blender, το οποίο ξέρετε ότι εγώ χωρίς Beauty Blender δεν μπορώ να βαφτώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Πήρα από Iconic αυτή εδώ την παλετίτσα. Δείτε τι ωραία παλέτα, δείτε τι ωραία χρώματα. Τώρα που φθινοπόριασε και τα χειμωνιάσε σιγά σιγά, αυτά τα χρώματα είναι ό,τι πρέπει. Και ήταν σετάκι με αυτή εδώ τη μάσκαρα. Την οποία και αυτή ήθελα να τα δοκιμάσω, την έχω δει σε μια YouTuber και μου άρεσε. Παρόλο που έχει μπροστά, να σας δείξω, καουτσούκ αντί για τρίχες, δείτε. Παρόλα αυτά, θα τη δοκιμάσω. Γιατί ξέρετε ότι εμένα δεν μου αρέσουν οι καουτσούκ και μου αρέσουν οι τρίχινες. Και δεν ξεχνώ κάτι, το τελευταίο που πήρα είναι αυτό εδώ πέρα το σετ πινέλων, δείτε τι όμορφο. Ήθελα λίγο έτσι να ανανεώσω τα πινέλα μου και πήρα αυτά εδώ, τα οποία είναι σε αυτά τα τέλειο παστέλ ροζ χρωματάκι. Έχει μέσα 7 πινέλα, έχει για να κάνεις κοψίματα, έχει για να πλώσεις τη σκιά, για ρούς, μπούδρες κλπ. Και επίσης μέσα σου φέρνει και αυτό εδώ για να μπορείς να πλένεις τα πινέλα σου. Το κρατάς έτσι από εδώ και τα σαπουνίζεις. Αν και είναι αρκετά νωρίς, είπα πέρα το ότι πρέπει να έχει βγει πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο, να κλείσω εδώ το βίντεο, γιατί σήμερα είναι και η μέρα που θα κάνουμε κάποιες αλλαγές στο δωμάτιο του Αλέξανδρου και όπως σας έχω υποσχεθεί, το επόμενο βίντεο θα είναι 99% το bathroom tour, το ανανεωμένο μας μπάνιο και το μεθεπόμενο σας είναι το δωμάτιο του Αλέξανδρου, θα δούμε τώρα. Πώς θα γίνει με το δωμάτιο του Αλέξανδρου, γιατί περιμένω και ακόμα κάποια μικροπράγματα και πιο πολύ διακοσμητικά. Οπότε θα αρχίσετε να βλέπετε σιγά σιγά και τα σπίτια, το σπίτι που μου ζητάτε ένα house tour. Απλά μπήκαμε μέσα, τελείωσε το σπίτι, μπήκαμε μέσα, αλλά μου λείπουν κάποια πράγματα, τα οποία τα παίρνουμε σιγά σιγά, ψάχνω με την ησυχία μου, να μην κάθομαι να ψάχνω και τα έχω όλα μέσα στο μυαλό μου. Έχει τελειώσει το μπάνιο, εντελώς έχει τελειώσει το μπάνιο, οπότε θα σας δείξω το μπάνιο. Τώρα θα τελειώσει και το δωμάτιο του Αλέξανδρου και μετά σιγά σιγά θα πάω και μέσα. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, αν και έχει βγει ήδη πάρα πολύ μεγάλο, το ξέρω. Αλλά εύχομαι και ελπίζω να σας αρέσουν έτσι τα μεγάλα βίντεο και πέρα από αυτό να σας βοηθάω και μέσα από τα βίντεο μου, να σας δίνω ιδέες για διάφορα πράγματα, να σας δίνω κουράγιο για κάτι που ξεκινάτε, ίσως μια διατροφή, ίσως και την ανακύκλωση που σας έλεγα πριν, γιατί και η ανακύκλωση δεν είναι τόσο απλή και εύκολη, δηλαδή δεν είναι ότι τα παίρνεις, τα πετάς, θέλουν και αυτά λίγο ότι τον καθαρισμό τους, το πλύσιμό τους. Έχω βρει εγώ τρόπους για να μην ξοδεύω νερό, έτσι ώστε να πλένω τα ανακυκλώσιμα προϊόντα που πετάω. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στην πορεία αυτά. Θα δω αν σας ενδιαφέρει και σας η ανακύκλωση. Θα πούμε περισσότερα πάνω στο θέμα.
Ο Αλέξανδρος είναι πάρα πολύ χαρούμενος και περιμένει πως και πως τον μπαμπά να έρθει να μας φτιάξει τα καινούργια μας πράγματα για το δωμάτιο. Αυτά, σας φιλώ και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Γεια σας!